Καλημέρα σας, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα σας, καλημέρα. Μια μεγάλη δημοσιογραφία αυτή σκιά της πανδημίας, με τα μέτρα και του Δήμου της Αθήνας, με τις λέσχες φιλίες να γίνονται μικρά κέντρα COVID, με ένα δημοτικό συμβούλιο που συζήτησε βεβαίως τόσες φορές το θέμα των σχολείων, που είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, το μέτρο και στο βαθμό βεβαίως που και ο Δήμος της Αθήνας μπορεί να κάνει κάτι σε αυτή τη σύνθετη πραγματικότητα. Πώς εσείς ξεκινάτε τη σκέψη σας για το δημοτικό συμβούλιο χτες, βέβαια? Θα έλεγα και εγώ ότι το βασικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το ότι συζητήθηκε πολύ αργά, ήταν τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας στις συνθήκες της πανδημίας. Το πρόβλημα όμως είναι, ξέρετε, ότι έγινε μια συζήτηση ουσιαστικά φιλολογική στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς κάποια εισήγηση του Δήμαρχου, πέρα από το ότι μας ανακοίνωσε μέτρα που είχε αποφασίσει μαζί με την κυβέρνηση, και χωρίς φυσικά να εστιαστεί η συζήτηση από την πλευρά της διοίκησης σε κρίσιμα προβλήματα, όπως τι γίνεται στα σχολεία, όπως τι γίνεται με την κατάσταση που υπάρχει με σημαντικό κομμάτι συνανθρώπων μας, μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πιο έντονα το πρόβλημα του συνωστισμού. Και φυσικά τι γίνεται με το λαϊλατημένο εισόδημα των Αθηναίων και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι πλήττονται από το lockdown της κυβέρνησης, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να δώσει μια ανάσα μειώνοντας την φορολογική του πολιτική στις κατηγορίες ειδικά των επαγγελματιών της εστίασης, όσον αφορά τη δική μας γνώμη, τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, τους ανθρώπους που έχουν χώρους πολιτισμού, που έχουν θέατρα και που βρίσκονται σε γενικευμένο lockdown εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για αυτά τα θέματα δεν υπήρχαν θέσεις από πλευράς του Δήμου. Αντίθετα, υπήρχε η πλήρης ταύτιση της δημοτικής πολιτικής, της δημοτικής αρχής, με αυτήν την διαχείριση της πανδημίας που κάνει η κυβέρνηση, με τα αλλοπρόσαλα υγειονομικά πρωτόκολλα, με αυτές τις συνέπειες που έχει φέρει από την απελευθέρωση του τουρισμού και των μεταφορών την περίοδο του καλοκαιριού, με την αθλειότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και φυσικά με την εκρηκτική κατάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης, γιατί ξέρετε, οι μαθητές που έχουν καταλάβει τα γυμνάσια και τα λύκεια που διαδηλώνουν μαζικά στον δρόμο, δεν μπορούν να δεχτούν ότι είναι άλλο το όριο των 9 στην πλατεία, άλλο το όριο των 25, 27 και 30 στην τάξη και άλλο το όριο των 70 και 100 μέσα σε ένα λεωφορείο ή μέσα στο μετρό. Ξέρετε, κύριε Σοφιανέ, και ο Δήμαρχος Αθηνών, κ. Μπακογιάννης, τον 1984, λίγες μέρες πριν, στην παρουσία του έλεγε ότι αναφορικά με τις καταλήψεις, ίσως να πρέπει να ακόμα τα παιδιά μπορεί να έχουν δίκιο. Και σημείωσε ότι οι σχολικές υποδομές της πόλης είναι γερασμένες. Και η Λαϊκή Συσπήρωση, προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, αν δεν κάνω λάθος, είχε αναφέρει μια σειρά από σχολεία ονομαστικά συγκεκριμένα για δύσκολες συνθήκες, για δύσκολες συνθήκες των σχολείων και υπερσυγκέντρωση των μαθητών. Είναι η Αθήνα στο κόκκινο και οι γειτονιές Κυψέλη, Πατήσια ή οπουδήποτε άλλο έχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα. Ξέρετε όμως, το θέμα δεν είναι να διαπιστώνουμε μόνο τα προβλήματα, αλλά και το τι κάνουμε, τι ιεραρχίες και τι προτεραιότητες έχουμε. Εμείς καταθέσαμε μια ενδεικτική λίστα με 32-38 σχολεία, που λέω είναι ενδεικτική, γιατί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε παράθυρο στο 67ο Δημοτικό Σχολείο από το δεύτερο όροφο στο προάβλιο και αποτύχει, δεν είχαμε θύματα. Μιλάμε για προβληματικές υποδομές, αλλά μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος δεν ιεράρχησε αυτά για να αντιμετωπίσει, αλλά ιεράρχησε με τη στήριξη των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, τη μεγάλη περιπέτεια των Αθηναίων με τον λεγόμενο μεγάλο περίπατο. Εξασφάλισε 2 εκατομμύρια για αυτή την περιπέτεια, την οποία αν και την έχει με έκπτωση, την έχει σε λειτουργία και με fast track διαδικασίες, ενώ θα μπορούσαν αυτά τα λεφτά και αυτές οι διαδικασίες να υπάρχουν, ώστε να γίνει πιο υποφερτή, πιο διαχειρίσιμη η προβληματική υποδομή που υπάρχει στα σχολεία της Αθήνας. Γιατί ξέρετε, εμείς δεν προτείναμε φτιάξε 50 σχολεία, γιατί δεν είναι και δουλειά του Δήμου, αλλά συντήρησε με διαδικασίες γρήγορες, με εργολαβίες γρήγορες, με αυτεπιστασία τα σχολικά συγκροτήματα, πάρε μέτρα, πίεσε την κυβέρνηση ώστε να υπάρχει αποστασιοποίηση.
γιατί υπάρχει δυνατότητα, γιατί υπάρχουν κτίρια. Γιατί ξέρετε, σε αυτά τα χρόνια των μνημονίων χάσαμε δεκάδες σχολικές μονάδες στην Αθήνα μέσα από συγχωνεύσεις και καταργήσεις. Σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν κάνουμε κριτική και αναδείξουμε τις ευθύνες που έχει ο κ. Μπακογιάννης, ταυτισμένος με την πολιτική του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα σας, κύριε Σοφιανή, στη Λαϊκή Συσπήρωση, όπως και οι άλλες βέβαιες παρατάξεις, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν και το θέμα με τις κυρίες που καθαρίζουν τα σχολεία, που δεν έχουν την ελληνική υπηκότητα, και γίνει μια προσπάθεια αφενός για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να απασχολούν, να εργαστούν. Και από την άλλη, η Λαϊκή Συσπήρωση, αν δεν κάνω λάθος, το ρεπορτάζ της Μάγδας Μπουλούκου, διαβάζω στην ιστοσελίδα μας, φέρεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναφορά και για το γήπεδο Παναθηναϊκού και για τον Παρελλήνιο. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα με τις 47 εργαζόμενες μετανάστριες, οι οποίες για 10 και 20 χρόνια δούλευα στα σχολεία της Αθήνας και με βάση το νόμο της μη απόκτησης ηθαγένειας δεν μπορούν να δουλέψουν, πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτα απ' όλα από την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εσωτερικών. Εμείς έχουμε καταθέσει αντίστοιχη ερώτηση στη Βουλή, αλλά και από το Δήμο της Αθήνας, εξαντλώντας κάθε περιθώριο ώστε να βρούμε τρόπο για να δουλέψουν αυτές οι γυναίκες. Το βασικό όμως είναι ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα, μιλώντας για γυναίκες οι οποίες δούλευαν 10, 15, 20 χρόνια στα σχολεία της Αθήνας. Όσον αφορά το θέμα του Παναθηναϊκού, αναδεικνύουμε την ανάγκη αυτά που είπε ο Δήμαρχος να τα κάνει πράξη. Είπε ότι στο τέλος του καλοκαιριού θα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι γίνεται. Τελειώνει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και ενημέρωση δεν υπάρχει. Αντίστοιχα, έχουμε δηλώσει από εδώ και από εκεί. Ενώ αναδείξαμε την ανάγκη, η συζήτηση που γίνεται ανάμεσα στη διοίκηση του Πανελληνίου και το Δήμο της Αθήνας για μια συνεργασία ώστε να στηριχθεί οικονομικά το ιστορικό σωματείο του Πανελληνίου και απ' την άλλη ο Δήμος της Αθήνας να μπορέσει να αξιοποιήσει τα πρωινά αυτές τις σημαντικές αθλητικές υποδομές που υπάρχουν, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε σχολεία, σε δημοτικά, σε γυμνάσια, σε ηλικία, σε καπή, για να αξιοποιήσουν αυτούς τους χώρους για άθληση, για φυσική αγωγή. Αυτό το θέμα, τουλάχιστον υπάρχει δέσμευση από τον Δήμαρχο, ότι θα έρθει την επόμενη περίοδο. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να επιταχύνουμε τέτοιες διαδικασίες, γιατί ξέρετε και στις συνθήκες COVID και στις συνθήκες πανδημίας χρειάζεται, είναι απαραίτητη η άθληση, είναι απαραίτητη η άσκηση των νέων και όλων των ηλικιών. Κύριε Σοφιανέ, πολύ ευχαριστούμε εσάς λίγο πριν τις 7 για την παρουσία σας στην εκπομπή. Θα σας ξανανοχλήσουμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστώ.